Θέλω να σας καλωσορίσω φίλες και φίλοι στο κανάλι Rose TV, όπου καθημερινά σας μεταφέρω τα πιο καυτά θέματα σε spoiler και τις πιο καυτές εξελίξεις από αγαπημένες σειρές και reality. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς θα είναι αποκαλυπτικές, θα δούμε πως η Κυπριανή είναι και αυτή μάγισσα. Οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς του Αντένα είναι πάρα πολύ ανατρεπτικές και τα σενάρια οριάζουν και από τους χρήστες του Twitter, αλλά και από μας που είμαστε φανατικοί τηλεθεατές της σειράς. Ένα σενάριο που έχουμε σκεφτεί για το τέλος είναι πως η Κυπριανή είναι μάγισσα και γι' αυτό θέλει να βγάλει την Θεοφανό από τη μέση όπως έβγαλε και τη μητέρα της την Αναχήτ. Η Κυπριανή σίγουρα βγάζει κάτι τρομακτικό σε κάθε τηλεθεατή που την κοιτάζει και δεν έχει και άδικο. Όμως ποια είναι η όλη αλήθεια πίσω από αυτή την εξέλιξη? Η Κυπριανή ήθελε εξ αρχής να βγάλει από τη μέση την Αναχήτ, όχι επειδή ήταν ερωμένη του άντρα της, αλλά επειδή ήταν μια καλή μάγισσα όπου δεν πείραζε κανέναν, σε αντίθεση με την Κυπριανή, η οποία ήταν μια κακή μάγισσα. Η Κυπριανή όχι μόνο έκανε εξόρκια και δολοφονίες, αλλά μάγευε όποιον ήθελε χωρίς να έχει αντίπαλο. Γι' αυτό πέθανε ο άντρας της, ο μπαμπάς του Σπίλιου, γι' αυτό πέθανε και ο τωρίνος της άντρας. Έτσι οργανώνει ένα σχέδιο για τη Θεοφανό που θα αρχίσει η ίδια να κάνει πάλι τα δικά της. Στην ουσία να παρακολουθήσουμε μία μάχη μεταξύ του καλού και του κακού. Θα ήταν ένα πολύ ενδιαφέρον σενάριο που θα έκανε τη μεγάλη ανατροπή. Μείνετε συντονισμένοι με το κανάλι μας, εδώ στο Rose TV, για τα καυτά spoilers που έρχονται, με μια δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και με ένα κλικ στο καμπανάκι για να μην χάνετε τα βίντεο και τα συγκλονιστικά spoiler που ανεβάζουμε.